Με χειροπέδες στα χέρια και σκυμμένο το κεφάλι, ο 18χρονος που έχει ομολογήσει ότι έριξε την ναυτική φωτοβολίδα που τραυμάτισε τον άτυχο αστυνομικό στο Ρέντι, μπαίνει στα γραφεία του ανακριτή, στα δικαστήρια του Πειραιά. Υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό, δηλώνει μετανιωμένος για τα όσα συνέβησαν πριν από μία εβδομάδα και ανάστατος από τη μάχη που δίνει ο νεαρός αστυνομικός, διασωληνωμένος στην εντατική του Γενικού Κρατικού Νικαίας. Ο νεαρός καθ' ομολογία δράστης δέχεται βροχή ερωτήσεων τόσο για τις δικές του κινήσεις τη νύχτα της επίθεσης, όσο και για την εμπλοκή άλλων ατόμων που για την ώρα δεν έχουν συλληφθεί. Για δεύτερη φορά πάντως μετά την περασμένη Δευτέρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τραυμάτισε η δική του ναυτική φωτοβολίδα το νεαρό αστυνομικό. Η φωτοβολίδα που έριξα είχε χρώμα πορτοκαλί. Ίσως από αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να προκύψει αν τον πέτυχε η δική μου. Σε κάθε περίπτωση, δεν είχα σκοπό να χτυπήσω κάποιον και να κάνω κακό. Στους αστυνομικούς πάντως, που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν βρει πυρίτιδα στα χέρια του, είχε αναφέρει πριν από μία εβδομάδα μετά την ομολογία του πως έριξε την ναυτική φωτοβολίδα και είδε τον αστυνομικό να γονατίζει. Το μεσημέρι κράτησε επιφυλάξεις. Δεν είχα ρίξει ποτέ ξανά ναυτική φωτοβολίδα. Δεν ήξερα και έγινε λάθος. Δεν είμαι σίγουρος ότι τον χτύπησε η δική μου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του δεν έδωσε στοιχεία για εμπλοκή άλλων ατόμων. Με τους αστυνομικούς να έχουν εστιάσει σε 5 με 7 άτομα, ανάμεσα στα οποία φέρεται να είναι και ο αδελφός του 18χρονου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από την οικογένεια του αστυνομικού. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 18χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βρισκόταν σε σοκ μετά τον τραυματισμό του 31 ετών αστυνομικού, ότι φοβόταν πως θα συλληφθεί και ότι αμέσως μετά τον είχε κυριεύσει η αγωνία για τη ζωή του τραυματία. Σε ερωτήσεις που του έγιναν, επανέλαβε πως τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν σε απόσταση 70 μέτρων από τον αστυνομικό, ότι δεν το σημάδεψε και ότι έριξε ναυτική φωτοβολίδα για πρώτη φορά στη ζωή του. Φορτισμένος κατά διαστήματα, υποστήριξε πως αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα έπρατε διαφορετικά. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα ήμουν στο ίδιο σημείο. Όλα αυτά την ώρα που ο άτυχος αστυνομικός συνεχίζει να χαροπαλεύει. Έχω δει παρόμοια περιστατικά. Και ξέρω τι δράμα είναι για ένα νέο παιδί. Βεβαίως οι ευχές τον συνοδεύουν και εγώ θα έλεγα η Παναγία να κάνει το θαύμα της, γιατί θα πρόκειται περί θαύματος. Τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά τον τραυματισμό του έχουν περιγράψει στο live news συγγενής του αστυνομικού, αλλά και ο δημιουργός του που ήταν μπροστά. Βλέπαμε την ανάφλεξη στο πόδι του της ναυτικής φωτοβολίδας, πώς τη ζούσε, ήταν αξιοπρεπέστατος, ούτε ούρλιαζε, ούτε φώναζε, ούτε τίποτα. Μόνο παρακαλούσε να βγάλουμε από πάνω του αυτό το υλικό. Με γενναιότητα παρά τους αφόρητους πόνους που αισθανόταν, με το χρόνο να πιέζει για την ίδια του τη ζωή. Ήρθε πιο ψύχρεμο συνάδελφος αμέσως με το γάτι που είχε, το αντίστοιχο τράβηξε στα 3/4 της φωτοβολίδας. Έμεινε όμως ένα μέρος μέσα. Αμέσως προσπάθησα κι εγώ με το γάτι το δικό μου να το βγάλω, αλλά έβγαζα μόνο αίμα πάνω στην πληγή. Μετά τον ακροτηριασμό του τραυματισμένου του ποδιού, οι γιατροί προχώρησαν σε αιμοκάθαρση, καθώς πολλά από τα ζωτικά του όργανα δεν λειτουργούσαν. Ο άνθρωπος έκανε σωστά τη δουλειά του. Πληροφορηθήκαμε κι εμείς ότι επί 20 λεπτά δηλαδή το πάλευε όταν χτυπήθηκε. Οι συνάδελφοί του λένε ότι αυτό δηλαδή αντρίκια και παλικαρίσια, απλά έλεγε βγάλε το γιατί τον έκαιγε. Η μάχη του αστυνομικού συνεχίζεται και η αγωνία για τη ζωή του βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο για τους στενούς συγγενείς του. Για εκείνους, οι εξελίξεις στην έρευνα και τα λόγια του 18χρονου που έχει ομολογήσει έχουν μικρή σημασία. Προέχει η ζωή του δικού τους ανθρώπου, που για ακόμα μια μέρα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Η περιγραφή των αστυνομικών που ήταν μαζί στην ίδια δημιουργία με το παλικάρι που δίνει τη μάχη για τη ζωή του είναι πραγματικά ανατριχιαστική για να καταλάβουμε τι συνέβη. Τώρα, ο 18χρονος απολογείται όπως συνεπόμενο πάντα και με την συνδρομή των δικηγόρων προσπαθεί λίγο να απαλύνει την θέση του. Τα λέει λίγο έτσι, τα λέει λίγο αλλιώς. Η Άννα Κανδύλη είναι εκεί. Μαραθώνια είναι η απολογία όπως αναμενόταν. Άννα, για πες μας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 11 οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά. Η απολογία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προφορίες που έχουμε, επιμένει ότι δεν είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε επεισόδια. Ήταν η πρώτη φορά ότι ήταν μέσα στο γήπεδο. Είδε κάποια στιγμή κόσμο να βγαίνει προς τα έξω. Από περιέργεια πήγε και αυτός. Ένα άτομο με κουκούλα full face και μακριά γένια του έδωσε την φωτοβολίδα και του είπε να την πετάξει προς την πλευρά των αστυνομικών.
αστυνομικών. Πρώτη φορά έβλεπε ναυτική φωτοβολίδα, του έδειξε και πώς να τη χειριστεί. Αυτός, όταν την άνοιξε, μάλλον, του πήρε το χέρι προς τα κάτω, γιατί η στόχευσή του ήταν προς τα πάνω, ψηλά, όπως έβλεπε και οι άλλοι να κάνουν. Του πήρε όμως το χέρι προς τα κάτω, έκανε γκέλ μπροστά του, πολύ κοντά του, και μετά βρήκε. Πήγε μάλλον προς την κατεύθυνση του αστυνομικού. Τι ισχυρίζεται όμως, Νίκο, ότι πέσανε και άλλες φωτοβολίδες και ότι η δικιά του είχε χρώμα πορτοκαλί. Άρα δεν μπορεί να είναι σίγουρος και θα πρέπει να διερευνηθεί αυτό, αν η δικιά του φωτοβολίδα είναι αυτή που χτύπησε τον αστυνομικό. Θα σου πω και μια εξέλιξη, μια πληροφορία που είχαμε τώρα την τελευταία ώρα. Ο 18χρονος, λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει την απολογία του, υπέβαλε αίτημα να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Το αίτημα, βέβαια, απερίφθη. Και απερίφθη για τυπικούς λόγους, γιατί σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται. Δηλαδή, αυτό το αίτημα θα μπορούσε να το καταθέσει πριν γίνει κατηγορούμενος. Το κατέθεσε τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και να συνδέεται και με το απειλητικό μήνυμα που λέει η μητέρα του ότι έλαβε. Απ' την άλλη, βεβαίως, καταλαβαίνουμε και το εξής, ότι μπορεί να έχει πληροφορίες, να θέλει να πει πράγματα, αλλά να φοβάται και γι' αυτό ζητά να επακτήσει αυτό το καθεστώς. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, είναι να την κάνουμε και για τίτλο. Υπέβαλε λοιπόν αίτημα ο 18χρονος να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας. Αυτό, ναι, Άννα, το πρώτο που μας φέρνει στο μυαλό είναι προφανώς ότι θέλει να πει ονόματα. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι διατηρούμε τις αμφιβολίες μας όταν ακούμε να λέει ότι δεν ήξερα ποιος μου έδωσε τη φωτοβολίδα, δεν τον είχα ξαναδεί, δεν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα συντονισμένο σχέδιο. Έπεσαν τηλεφωνήματα, βγήκαν μαζικά άνθρωποι έξω και είναι κάτι που είχε πει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εκείνοι οι οποίοι οργάνωσαν τα επεισόδια δεν έδωσαν τυχαία σε όποιον έβρισκαν μπροστά από κάτι. Είναι πολύ συγκεκριμένο το τι προφανώς έγινε. Άρα ο νεαρός ίσως θέλει να πει πράγματα και μακάρι να τα πει. Μακάρι να τα πει. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι, γιατί αυτό είναι η εξέλιξη μετά την απολογία του. Η Άννα βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ αμέσως μόλις έχουμε την εξέλιξη. Μάχη δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Η Αναστασία Τσιφκούλη είναι και σήμερα εκεί. Για πες μας, Αναστασία. Μια εβδομάδα είναι στη μονάδα δευτικής θεραπείας. 2-24 ώρες έχουν περάσει από τη στιγμή που χρειάστηκε να γίνει αυτή η πολύ δύσκολη επέμβαση και να ακροθυριάσουν το αριστερό του πόδι. Παραμένει σε καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη. Υποβάλλεται σε εξωνεφρική αιμοκάθαρση. Και αυτό είναι ένα σημείο που, μιας και το λες, λίγο να σταθούμε, Αναστασία. Υπάρχει μια ανεπάρκεια οργάνων που έχει το παλικάρι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι έχει καταστραφεί ο νεφρός, μπορεί να επανέλθει η λειτουργία του. Βεβαίως έχουν επηρεαστεί τα ζωτικά του όργανα πάρα πολύ. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο άνθρωπος. Τώρα το κρίσιμο είναι, δεν θα φανεί δηλαδή στις αμέσως επόμενες ώρες κτλ. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από ό,τι μας έχουν πει, για να δουν πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του ανθρώπου και σταδιακά να αρχίσουν να περιορίζουν τα κατασταλτικά φάρμακα. Όταν θα διακοπεί αυτή η διαδικασία της καταστολής, εκεί θα οι λειτουργίες του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να κρατηθεί στη ζωή. Πού βρίσκεται. Κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και μετά να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Αλλά τουλάχιστον το παλικάρι να μην πεθάνει. Αναστασία, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω μια ακόμα φορά.